Σαββάτο σήμερα, άλλη μια δημοτική και λαϊκή αγορά έφτασε στο τέλος της. Μεγάλη προσέλευση του κόσμου και σήμερα. Δεν θα πω πλέον, γνωρίζουν οι καταναλωτές για ποιο λόγο επισκέπτονται την κεντρική αγορά. Θα εστιάσω σε ευχαριστίες εκ μέρους του Προέδρου των επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται καθημερινά εδώ στην κεντρική αγορά, των παραγωγών και των εμπόρων. Θέλω να τους ευχαριστήσω που προτιμούν την κεντρική αγορά για τα ψώνια τους. Εμείς σχετικά με την κεντρική αγορά καθημερινά κάνουμε παρεμβάσεις αισθητικής, ώστε να μπορέσουμε να μορφύνουμε όσο πιο μπορούμε τις κτηριακές εγκαταστάσεις. Κλείνοντας, θέλω να πω κάτι, ότι πλέον με αυτό που ζήσαμε χθες, όσοι παρευρέθηκαν στο ανοιχτό θέατρο, τη μεγάλη συναυλία του μεγάλου μουσικοσυνθέτη και μαέστρου Σταύρου Ξαρχάκου, καταλάβαμε, εγώ τουλάχιστον ως πρόεδρος, ότι πλέον το ανοιχτό θέατρο είναι μία προέκταση της κεντρικής αγοράς. Το προσωπικό κάνει ό,τι μπορεί να το διατηρεί το πάρκινγκ το οποίο διαθέτουμε στους επισκέπτες του ανοιχτού θεάτρου, να το διατηρούμε καθαρό. Τι να πούμε, όσοι βρεθήκαν χθες και έζησαν αυτό, θα το θυμόμαστε για πάντα. Ήταν τα επίσημα γένια του ανοιχτού θεάτρου. Βραβεύσαμε το μουσικοσυνθέτη με μετάλλιο τιμής και ευπηρίας, ύστερα με απόφαση που πήραμε ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο. Εγώ συγκεκριμένα ένιωσα μεγάλη συγκίνηση με τα τραγούδια του, γιατί είναι τραγούδια τα οποία η Δημοτική Φιλαρμονική Καλαμάτας τα έχει τιμήσει, όπως έχουμε συνεργαστεί και με τον τραγουδιστή του, τον Ζαχαρία. Τυχαίνει και εγώ μέλος μουσικός της Φιλαρμονικής και γι' αυτό και αυτή η συγκίνηση. Να πούμε ότι το ανοιχτό θέατρο δεν είναι μόνο προέκταση της αγοράς, είναι και μέρος της αγοράς. Πλέον... Ανήκει πλέον στον ίδιο ιστό εδώ. Κύριε Πουλόπουλε, χθες μετά τη συναυλία, μεγάλος αριθμός κόσμου κατέβηκε προς την κεντρική αγορά και προτίμησε τα μαγαζιά της εστίασης. Να ενημερώσουμε, εκτός από αυτά που φαίνονται που είναι περιμετρικά τα μαγαζιά της εστίασης, ότι έχει ανοίξει και άλλο μαγαζί εστίασης εσωτερικά, στον έθριο χώρο. Και όσοι το γνωρίζουν, να το επισκεφτούν και αυτό. Και το προσεχές διάστημα θα ανοίξουν και τα άλλα δύο. Τρία στον αριθμό θα έχουμε. Οπότε οι επιλογές είναι πάρα πολλές. Οι επιλογές είναι πάρα πολλές. Επίσης, στο προσεχές διάστημα θα ανακοινώσουμε και ένα event το οποίο θα είναι πάρα πολύ καλό. Είχα μία επαφή με τους επαγγελματίες της κεντρικής αγοράς να γίνει ένα event εντός εκτηριακών εγκαταστάσεων. Θα το ανακοινώσουμε το προσεχές διάστημα.